Η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ατελής είτε και ολοκληρωμένη, είναι πάντοτε αντιδραστική. Γιατί ο ίδιος ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντιδραστικός. Είναι δηλαδή μια περιφερειακή ένωση υπεριαλιστική καπιταλιστικών κρατών. Και εκ του ρόλου της και του χαρακτήρα της είναι αντιδραστική. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όσο πιο βαθιά είναι αυτή η ευρωπαϊκή ενοποίηση, τόσο χειρότερο για το λαό της Ευρώπης. Ακόμη και αν υπάρχει και η νομισματική και η δημοσιονομική ενοποίηση. Γιατί ακριβώς όλο αυτό το πακέτο της ενοποίησης θα το ακολουθούν τα πανευρωπαϊκά μνημόνια σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, σε βάρος του επίπεδου διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Να λοιπόν γιατί ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αλλάξει. Και αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει στις ρίζες της. Αλήθεια, ποια είναι αυτές οι ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ως αντικομμουνιστικός μηχανισμός δεν συστήθηκε? Το αντίπαλο δέος στο σοσιαλιστικό σύστημα δεν ήτανε? Δεν ήθελε τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίθεση σε βάρος των εργαζόμενων και των λαών της Ευρώπης? Δεν έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπεριαλιστικούς πολέμους? Δεν συμμετείχε στην διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας? Ποιος είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της? Να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σκληρό, οξύτατο ανταγωνισμό που έχουν με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Είτε είναι οι Αμερικάνικες πολυεθνικές, είτε οι Κινέζικες τώρα. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι χαρακτηριστική η προσπάθεια η οποία γίνεται. Και εμείς λέμε καθαρά ότι όσο περισσότερο βαθαίνουν διαδικασίες ενοποίησης, οι λαοί θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο σημαντικά προβλήματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ισχυροποιείται ο πραγματικός εχθρός των λαών, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό το οποίο τώρα έρχεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης ως προαπαιτούμενα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βέλτιστες πρακτικές. Το αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο είδαμε για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ουσιαστικά το τσάκισμα του συνδικαλιστικού κινήματος. Το νέος ασφαλιστικός νόμος για κεφαλοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, ακριβώς χαρακτηρίζουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που όλα τα υπόλοιπα κόμματα υποστηρίζονται. Τα πανευρωπαϊκά λοιπόν μνημόνια. Από αυτήν άποψη λοιπόν, τα δύο νομοσχέδια τα οποία συζητάμε τώρα είναι ένα βήμα προς την τραπεζική ενοποίηση. Μια τραπεζική ενοποίηση που, όπως και ο ίδιος ο κύριος υφυπουργός παραδέχτηκε, είναι μια ατελής τραπεζική ενοποίηση. Τι διαμορφώνει? Διαμορφώνει το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης με χρήματα τα οποία συμβάλλουν οι ίδιες οι τράπεζες ένα ποσοστό και ταυτόχρονα μπορεί να δανειοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να μπορέσει να διασφαλίσει τι? Τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα με βάση την εμπειρία την οποία υπάρχει, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, του χρηματοπιστωτικού συστήματος σταθερότητα. Ποιος θα την πληρώσει? Η εμπειρία η οποία υπάρχει θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Γιατί θα αυξηθεί ακριβώς το κρατικό δημόσιο χρέος. Όπως έγινε με την ακεφαλοποίηση των τραπεζών και τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ελληνικές Τράπεζες και τα οποία εξαϊλώθηκαν, αλλά δεν εξαϊλώθηκαν όμως ως κρατικό χρέος, το οποίο αντίθετα το αύξησαν. Έτσι λοιπόν, χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διασφάλιση των πολυεθνικών. Είτε αυτές είναι οι τραπεζιτικοί όμιλοι, είτε είναι άλλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, και αυτή τη διασφάλιση της σταθερότητας θα την πληρώσουν οι λαοί. Και λέμε ότι είναι κουτσή αυτή η τραπεζική ενοποίηση ακριβώς γιατί δεν διασφαλίζει τις καταθέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ταμείο Διασφάλισης Καταθέσεων απλώς δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα έρχονται τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία διαφωνούν με τη συγκεκριμένη και φωτογραφίζουν τον εύκολο κακό. Η Γερμανία λέει είναι ο κακός. Επειδή η Γερμανία δεν δέχεται να αναλάβει ο σύστατος πιστωτής τόσο το σύνολο των κρατικών χρεών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κρατικών και των ιδιωτικών χρεών. Είναι σαν να ζητάγαμε δηλαδή από το γείτονα να αποπληρώσει το δικό μας δάνειο. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φυσιολογική η στάση της Γερμανίας απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θέλει και δεν πρόκειται να αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Πολύ δε περισσότερο που όταν το ελληνικό κράτος μπορεί να διασφαλίσει τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στα ελληνικά τραπεζικό σύστημα.
γιατί ακριβώς οι πόροι οι οποίοι είναι, είναι πάρα πολύ μικροί, πάρα πολύ λίγοι. Και έτσι δεν μπορεί ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως να διασφαλιστούν οι τραπεζικές καταθέσεις. Από αυτήν άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι όλη αυτή η διαδικασία για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας μάτωσε στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό με την ανακεφαλαιοποίηση, με τον αναβαλλόμενο φόρο, με τα προγράμματα γέφυρα που ουσιαστικά ο φορολογούμενος επιδοτεί τις τράπεζες, με το προγράμμα Ηρακλής για τη διαχείριση και τη μείωση των κόκκινων δανείων, με κρατικές εγγυήσεις που σε περίπτωση κατάπτωσης αυτών των κρατικών εγγυήσεων θα αυξηθεί το κρατικό χρέος. Και από αυτή την άποψη λοιπόν και βεβαίως με την ταυτόχρονη μείωση κατά 50% όλο αυτό το διάστημα των υποκαταστημάτων των τραπεζών και το 45% μείωση των εργαζόμενων την τελευταία δεκαετία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στη χώρα μας. Αναδεικνύεται λοιπόν ακριβώς ο αντεργατικός και αντιλαϊκός χαρακτήρας των επιλογών των κυβερνήσεων και της σημερινής και της προηγούμενης. Και ενώ μπορεί τα κόκκινα δάνεια να μειώθηκαν που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών γιατί μεταφέρθηκαν στους σένιορ, το σύνολο όμως των κόκκινων δανείων δεν έχει μειωθεί από την ελληνική οικονομία, αλλά αντίθετα έχουμε να περιμένουμε και τα νέα κόκκινα δάνεια ως αποτέλεσμα της νέας καπιταλιστικής κρίσης αυτού του διαστήματος το οποίο βιώνουμε τώρα. Και αυτό, βεβαίως, η διαχείριση αυτών των κόκκινων δανείων δεν οδηγεί στη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Αντίθετα, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και εδώ πέρα βλέπουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή προσπαθεί να μειώσει και να κουρέψει ή και να εξαφανίσει τελείως τα κόκκινα δάνεια των επιχειρηματικών ομίλων. Είχαμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ένωση Τραπεζών να μας δώσει όλα αυτά τα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία κουρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, των εφοπλιστών, των μεγαλοεπενδυτών, των μεγαλοβιομήχανων, των μεγαλοξενοδόχων. Αντίθετα, όχι μόνο δεν τα έχει δώσει στη δημοσιότητα όλα αυτά τα δάνεια τα οποία κουρεύτηκαν, γιατί μόνο τέτοια δάνεια κουρεύτηκαν, και από την άλλη μεριά τα δάνεια τα οποία έχουν, στα δάνεια στα οποία έχουν καταφύγει οι βιοπαλαιστές αυταπασχολούμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, στα στεγαστικά δάνεια των λαϊκών στρωμάτων, η αντιμετώπιση που έγινε από όλες τις κυβερνήσεις είναι ακριβώς η επιτάχυνση των πληστηριασμών και η μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό κάναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Εμείς το λέμε λοιπόν καθαρά ότι αυτά ακριβώς τα δάνεια είναι τα οποία πρέπει να κουρευτούν και να υπάρξει γενναίο κούρεμα των ίδιων των δανείων, γιατί θα πρέπει την κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να πληρώσουν ήδη οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών και όχι βεβαίως να πληρώσουν οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, είτε ως φορολογούμενοι είτε ως υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις δύο αυτές κυρώσεις των συμφωνιών, τόσο για την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όσο και για τις αλλαγές που γίνονται στο ενίο Ταμείο Εξυγίανσης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ.